Κάτι είναι ο Στράκης, γι' αυτό και δεν είναι επιζωγραφισμένο, δεν το επιζωγραφίσαμε έτσι το πρόσωπό της. Και έχουμε κάνει κάποια αντίγραφα, να πάρετε ένα να το έχετε στο γραφείο σας. Και επίσης έχουμε κάποιες από τις εκδόσεις της Στράκης, κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσουμε τον επαιτειακό τόμο για τα 100 χρόνια. Είναι η οδός Βενιζέλου στην Κομωτινή, πριν από 100 χρόνια και σήμερα. Συνεργαστήκαμε με μια καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο Ιστορίας και Εθνολογίας που μας έκανε μια επιστημονική καταγραφή της ιστορίας για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση. Ο παππούς σας είναι από τη Γρατινή. Ο πατέρας του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου που είναι Κομωτινέος και ήταν από τη Γρατινή. Και κάναμε ένα συνέδριο πριν από λίγα χρόνια και αυτά είναι τα πρακτικά του, του συνεδρίου. Ήταν τραπεζούντος, έγινε Αθηνών και έλκεται κατ' είναι Κομωτινέος. Και γι' αυτό σεμνινόμαστε. Εδώ είναι ένα από το μοναστήρι που σας είπα που είναι η εικόνα. Βαθυρία, όπως λέγεται. Φατήρια, κατά λένε οι άνθρωποι. Είναι 15 χιλιόμετρα στον επαρχιακό δρόμο Κομωτινής Ξάνθης. Και την ημέρα της πανηγύριος που είναι 23 Αυγούστου, κυρία Πρόεδρε, ο κόσμος πάει με τα πόδια. Έτσι, είναι. Εδώ και από την Ανατολική Θράκη έχουμε την εγκατάσταση του 22 που θα το γιορτάσουμε το αύριο και έναν μαθητή του Πεντζίκη, τον Γιάννη του Μενεσίδη, θα το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, θα σας αρέσει, κάνει κάποια έργα, κάτι σαν γραβούρες. Και έχουμε κάνει το... Έτσι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως ο Πεντζίκης. Είναι επηρεασμένος από αυτόν και βγάλαμε και αυτή μια... Εδώ στην προσωρινή έδρα της Μητροπόλεως μας υποδέχθηκα με τους συνεργάτες μου κληρικούς αλλά και τους ανθρώπους που εργάζονται στα γραφεία, την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, που είχαμε μια πολύ έτσι επικοδομητική μεταξύ μας κουβέντα και συζήτηση. Από τους άλλους φορείς ενημερώθηκε αλλά και από μένα για την εκκλησιαστική ζωή, για τη Μητρόπολη, για το κοινωνικό της έργο, αλλά και για ό,τι εδώ με τη χάρη του Θεού όλοι μαζί προσπαθούμε να πετύχουμε, να ζήσουμε. Την άκουσα να μιλά και να γνωρίζει τα προβλήματα της Θράκης και αυτό και με χαροποιεί, αλλά και είναι μια... Έτσι, μια νότα αισιοδοξίας ότι από την θέση που είναι θα βοηθήσει για την ανάπτυξη του τόπου, γιατί το πρώτιστο είναι η ανάπτυξη του τόπου μας, η υγιής ανάπτυξη του τόπου μας, και ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες μαζί να εργαστούμε έτσι για το καλό της πατρίδας μας. Την προσεκάλεσα στους εορτασμούς, τους εκκλησιαστικούς εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης, όποτε αυτοί θα επαναπρογραμματιστούν, και μάλιστα είπα έτσι τρόπον την αστειευόμενος ότι όποτε και να γίνουν, η Θράκη πάλι θα είναι πρωτοπόρα. Εκείνη θα σύρει το χορό από τα 100 χρόνια της Θράκης, τα 200 χρόνια την απελευθέρωση της Ελλάδας. Της έδωσα τις εκδόσεις της Μητροπόλεως, καταρχήν τον επαιτειακό τόμο των 100 ετών, που θα δει την ιστορία και τα γεγονότα, όπως τον έχετε πάρει κι εσείς και τον ξέρετε, αλλά και τις άλλες εκδόσεις για τον Χρύσανθο τον Φιλιππίδη, τον Κομωτινέο, που ο πατέρας του είναι από τη Γρατινή, όπως και ο παππούς της Προέδρου. Για το μοναστήρι στα Φατήριακα, για τις γραβούρες που βγάλαμε για το Άγιον Όρος. Όλα αυτά συνθέτουν την ταυτοπροσωπία της πόλης μας, της Θράκης και της περιοχής μας, και δεν ξέρω αν θα μάθει, θα ξαναθυμηθεί έτσι την ιστορία του τόπου μας. Και βέβαια της έδωσα και την εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης Βαθυρίακος, που έχουμε βγάλει κάποια αντίγραφα για να έτσι την έχει στο γραφείο της και να την προστατεύει και να την ανοίγει ορίζοντες και στο μυαλό αλλά και στη διακονία της.